υπαλλήλων, το έστειλε σε εσάς. Τι έγινε από εκεί και πέρα, τι κάνατε εσείς και πού βρίσκεται αυτό το πόρισμα? Λοιπόν, το πόρισμα αυτό, ξεκίνησε η έρευνα, έγινε ένα μεικτό κλιμάκιο από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, από έναν επιθεωρητή του Γενικού Επιθεωρητή, ειδικό επιθεωρητή του Γενικού Επιθεωρητή και από έναν επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας. Και το πόρισμα αυτό κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά, η έρευνα πρώτα απ' όλα κρίθηκε ότι δεν τελείωσε με την υποβολή αυτού του πορίσματος, γιατί απλώς διεπίστωσε ότι έγινε αυτό το συνέδριο χωρίς να το γνωρίζει το Υπουργείο Υγείας. Ήταν συνέδριο της Νοβάρτης. Συμμετείχε η Νοβάρτης, ήταν μέσα στις φαρμακευτικές εταιρείες που χρηματοδότησαν και μάλιστα με το μεγαλύτερο ποσό, με 25.000 ευρώ, το πόρισμα αυτό. Συμμετείχαν ορισμένοι λειτουργοί δημόσιοι, οι οποίοι όμως συμμετείχαν και ως μέλη επιτροπών τιμολόγησης φαρμάκων, δηλαδή είχαν κάποια ιδιότητα που δεν ήταν για να πάνε στο συνέδριο αυτό, έπρεπε να πάρουν κάποια άδεια. Εν πάση περιπτώσει και η χρηματοδότηση της Νοβάρτης δεν ήταν νομότυπη, γιατί έπρεπε να περάσει από την έγκριση του ΕΟΦ. Αφού τελείωσε το πόρισμα, ο Γενικός Επιθεωρητής τότε το έστειλε στον Υπουργό Αναπληρωτή προκειμένου να προβούν σε διάφορες ενέργειες. Είχαν διαπιστωθεί ορισμένα πειθαρχικά αδικήματα τα οποία έπρεπε να διερευνηθούν. Και το στείλαμε στον ΕΟΦ, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε έλεγχο σε ιδιωτικές εταιρείες. Και επομένως, εφόσον χρειαζόταν έγκριση της συμμετοχής από τον ΕΟΦ, έπρεπε να το ερευνήσουν αυτό. Και οι δωρεές που έγιναν έπρεπε να έχουν προϋποθέσεις νομιμότητας, να μην χαρακτηριστούν παράνομες. Ο ΕΟΦ μας απήντησε και μας έδωσε ότι αυτές οι δωρεές που έγιναν δεν ήταν νομότυπες και στη συνέχεια ζητήσαμε να ερευνηθούν από το ΣΔΟΕ. Και το στείλαμε. Τι είναι έλεγχοι από το ΣΔΟΕ? Το ΣΔΟΕ δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Όχι, συγγνώμη, αυτό θα πάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, μισό λεπτά και έργα. Τι να ελέγξει το ΣΔΟΕ, τους λογαριασμούς των υπαλλήλων που συμμετείχανε? Στη συνέχεια. Δεν σας άκουσα. Το ΣΔΟΕ τι να ελέγξει, με ακούτε? Ορίστε, δεν σας ακούω καλά. Εσείς στείλατε στο ΣΔΟΕ το πόρισμα? Όχι, ναι, τότε Γενικός Επιθεωρητής. Ναι. Για να ελέγξει τι? Για να συγκεντρώσει τα οικονομικά στοιχεία για τη στοιχειοθέτηση μη ποινικών αδικημάτων. Δηλαδή, από τις εταιρείες τις φαρμακευτικές και από τις ιδιωτικές εταιρείες που διοργάνωναν το συνέδριο. Προς τους υπαλλήλους. Προς τους υπαλλήλους. Ορίστε. Προς τους υπαλλήλους. Όχι, ήταν οι εταιρείες αυτές που διοργάνωναν το συνέδριο χρηματοδοτούντο από κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες. Για να χρηματοδοτηθούν πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται έτσι. Δηλαδή, πρέπει να έχουν την έγκριση του ΕΟΦ. Δηλαδή το στοιχείο που έπρεπε να ελέγξει το ΣΔΟΕ ήταν αν νόμιμα ή με ποιο τρόπο χρηματοδοτήθηκαν οι εταιρείες από τους φαρμακευτικούς ομίλους. Μόνον αυτό. Πώς ήταν τα χρήματα, πώς δοθήκαν τα χρήματα, όλα αυτά. Συγγνώμη, λέτε ότι κατέληγε σε κάποια συμπεράσματα. Ναι. Έχετε και εμπειρία. Τα συμπεράσματα αυτά ενήχαν μάλλον μόνο πειθαρχικά αδικήματα, όχι ποινικά. Δεν υπήρχαν αδικήματα, ώστε να ακολουθηθεί ο δρόμος του εισαγγελέα. Απλούστατα, η συμμετοχή ορισμένων προσώπων κρίθηκε προβληματική. Δηλαδή, με συγχωρείτε, προκειμένου δημοσίων υπαλλήλων. Δημοσίων υπαλλήλων, βεβαίως. Και ζητήθηκε, μάλιστα, και να ελεγχθούν τα πρόσωπα αυτά. Για πρώτη φορά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε, όταν λέτε να ελεγχθούν πώς. Τα εισοδήματά του. Αν ήταν ομότυπη, όχι. Τα εισοδήματά του. Αν ήταν νόμιμη η συμμετοχή του. Δηλαδή, εάν συμμετείχαν στο συνέδριο αυτό και είχαν χρηματοδοτηθεί πρόσωπα τα οποία είναι στις επιτροπές. Σε όποιες επιτροπές. Τιμολόγηση φαρμάκων. Έγκριση και τιμολόγηση των φαρμάκων. Δεν μπορεί να με δωρεές να πηγαίνουν και να συμμετέχουν εκεί δωρεά. Εκεί δεν έχουμε ποινικό αδίκημα, κυρία μου. Όχι, δεν έχουμε ποινικό αδίκημα. Θα πρέπει να διερευνηθεί, να δούμε. Μόνη τη συμμετοχή δεν σημαίνει ότι είναι και ποινικό αδίκημα. Μάλιστα. Ποιο είναι το ποινικό αδίκημα? Συμμετοχή μόνο. Κύριε Παπαστήρου, δεν είναι ποινικό αδίκημα. Όχι, όχι. Το ΣΔΟΕ σας απάντησε? Όχι, δεν μας
απάντησε το ΣΔΟΕ. Από πότε, κυρία Παπαστήρου, από πότε? Είναι από το ΣΔΟΕ, το στείλαμε στο 2013. Και δεν έχετε πάρει ακόμα απάντηση? Όχι, καμία. Εγώ τώρα το έμαθα αυτό. Μόλις έγινε το θέμα με το Innovartis, με ενημέρωση η επιθεωρήτρια και αμέσως το πόρισμα το έστειλε στην εισαγγελέα του Ρίου Πάγου και το προηγούμενο του ΣΥΠ και το Γενικό Επιθεωρητή. Και στη συνέχεια η εισαγγελέα του Ρίου Πάγου το έστειλε στην εισαγγελέα Διαφθοράς, η οποία μου το έστειλε για να συνεχίσουμε τώρα μέσω προκαταρκτικής εξέτασης για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε περαιτέρω πλέον εμείς όλα αυτά τα πράγματα που τότε είχαν μείνει κενά. Δικαιούμαι, κυρία Παπασπύρου. Οπότε τώρα όλα διερευνώνται. Ναι. Για αυτούς που με τι. Οπότε τώρα όλα διερευνώνται. Αυτό που σας ρώτησα πριν. Αν έχουμε. Τώρα θα διερευνήσουμε σχετικά με την Novartis κατά προτεραιότητα. Μπράβο. Αλλά αν έχουμε και ποινικά. Κυρία Παπασπύρου, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί αυτά είναι πράγματα της καθημερινότητας της δικής σας, αλλά επιτρέψτε μου λίγο και αν κάπου κάνω λάθος με διορθώνετε, να γίνει κατανοητό. Εσείς εξετάσατε με βάση αυτό το πόρισμα, εξετάστηκε μία περίπτωση, μόνο μία. Συγγνώμη. Θα σας διακόψω γιατί έχουμε σε λίγο ο κύριος Κοτζιάς. Τώρα ο κύριος Κοτζιάς θα συνδεθούμε με τη Γενέβη. Θα σας καλέσουμε στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί η συνέντευξη του κύριου Κοτζιά, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από τη Γενέβη. Θα κάνει δηλώσεις για το Κυπριακό. Είμαστε έτοιμοι.